έχω να πω. Φοβερό, φοβερό, πραγματικά η γεύση του είναι γλυκόξινη. Αυτό μπορεί εννοείται να προσφερθεί και ως πρωινό, ως ελληνικό πρωινό σε τοπικά έτσι, τουριστικά καταλήματα και ξενοδοχεία της περιοχής μας. Νομίζω ότι είναι το μέλλον. Εδώ παντρεύεται η παράδοση, το παρόν που παρασκευάστηκε εδώ η Μαραμελάδα Καλονερίου με το μέλλον του Δήμου Βοΐου, με την εξωστρέφεια και την μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Δήμαρχος και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια προσπάθεια που κάνουν να βοηθήσουν τους παραγωγούς της περιοχής μας να προβάλλουν και να έχουν μεγαλύτερη προώθηση στα προϊόντα τους και μεγαλύτερη εξασφάλιση, αποφασίσαμε να στήσουμε και αυτό το περίπτερο μετά από άλλα που στήσαμε και σε επόμενα που θα πάμε με τα προϊόντα του Δήμου Βοΐου. Αυτά τα προϊόντα του Δήμου Βοΐου είναι, ξεκινώντας από το ονομαστό λιαστό που πήρε και την ονομασία το περίπτερο Δρόμος του Λιαστού Κρασιού της Γιάντιστας, τα συμβατικά κρασιά της Άντιστας και όλου του Δήμου Βοΐου και όλα τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στο Δήμο και πλέον έχουν μπει σε μια διαδικασία συσκευασίας και προώθησης σε καταστήματα που μπορεί ο κάθε πολίτης εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό για να τα βρει. Αυτά τα προϊόντα είναι, ξεκινώντας από αυτό που παρουσίασαν πριν από λίγο, η πιπεριά Καλονερίου, από την οποία για πρώτη φορά γίνεται μαρμελάδα, τα αρωματικά φυτά από την Εράτηρα, τα οποία γίνονται διάφορα ροφήματα και μπορεί να τα βρει, είναι βιοκαλλιέργειες και μπορεί να τα βρει ο κόσμος σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ κατάστημα, τα μανιτάρια Σιάτιστας, κάστανα δαμασκηνιάς, γλυκά Εράτηρα σκουταλιού, όπως επίσης και τα προϊόντα γης, όσπρια, φασόλια, φακές, που είναι από το Άνω Βόλιο της περιοχής του Σωτηλίου, τα οποία είναι ένα συνδυασμό, μια ομάδα ανθρώπων που στήσαν, τα παράγουν και συσκευάζουν μόνοι τους και τα προωθούν σε όλη την αγορά. Τώρα παρασκευάζουμε εδώ πέρα τραχανά, τοπικό της περιοχής μας, πάλι του Δήμου Βοΐου, από μια τοπική επιχείρηση. Είναι ξινός τραχανάς, απλά είναι λίγο διαφορετικός. Τον πειράζουμε, τον αγγίζουμε. Είναι τραχανάς βελουτέ με 7 διαφορετικά φρέσκα αρωματικά λαχανικά και βότανα από τον κύριο Θόδωρο εδώ πέρα που παράγει βότανα στην περιοχή μας. Δρασμένος με γάλα και σβησμένο με φέτα τυρί. Άντα Βοΐου. Όταν ο παραγωγός του Βοΐου αντιστέκεται. Αντιστέκεται στην οικονομική κρίση και έχοντας όπλο το μεράκι και την ευχάριστη διάθεση, μια προσπάπου διαδέχτηκε την καλλιέργεια αυτήν. Ευελπιστούμε ότι θα ζήσουμε, θα στηριχτούμε και θα πάμε καλύτερα. Πιστεύουμε πλέον ότι η ανάπτυξη είναι πρωτομπυλών του Βοΐου.